έχει ενημερωθεί από τον ΟΚΙΠΗ για το πλάνο του για ενδεχόμενο τρίτο κύμα πανδημίας. Στον ΟΚΙΠΗ θέλουν να είναι έτοιμοι για το χείριστο σενάριο για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως. Έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΚΙΠΗ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέραν των 300 κοινών κλινών για νοσηλεία ασθενών με COVID-19, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 65 ενεργές κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο πλάνο προνοείται και επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, ενώ έχει ήδη εκπαιδευτεί το νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τυχόν τρίτο κύμα της πανδημίας και για να έχουμε μια πιο ομαλή κατάσταση στα νοσηλευτήρια. Να πούμε επίσης, Νικήτα, ότι τον Υπουργό ο ΚΙΠΗ τον ενημέρωσε και για τα αναπτυξιακά του έργα, τα οποία σε βάθος τριετίας θα αγγίξουν τα 90 εκατομμύρια. Μεταξύ άλλων, αυτά είναι η επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου στην Αμόχωστο, η ανάπτυξη μονάδας αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο της Πάφου, αλλά και διάφορες άλλες ανακαινήσεις και άλλα έργα τα οποία προγραμματίζει ο οργανισμός. Μάλιστα, να δούμε την δήλωση και για τον ΟΚΙΠΗ και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την πύλη εμβολιασμών. Είχα ζητήσει από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά το πέρας του δεύτερου κύματος και τη μείωση των νοσηλών στα νοσοκομεία, όπως η περίοδος αυτή που διανύουμε, που δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία, την αξιοποιήσουν για καλύτερη, ακόμα καλύτερη προετοιμασία. Έχει ετοιμαστεί έναν επικαιροποιημένο πλάνο. Έχουν αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευόμενων που μπορεί να εξυπηρετηθούν τόσο στις εντατικές όσο και στις COVID κλινικές. Έχουν προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις, έχει αναπτυχθεί περαιτέρω εξοπλισμός και υπάρχει πλέον και όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία του ΟΚΙΠΗ. Αξιοποιείται, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ο ΚΙΠΗ σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα πιθανόν τρίτων κύμα και αυτό είναι ευχάριστο.